Τη δικαστική οδό έχουν επιλέξει χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με την υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος έχουν υποστεί τεράστιες επιβαρύνσεις στην αποπληρωμή του δανείου τους. Πρόσφατα, δικαστική απόφαση στην πρώτη συλλογική αγωγή που κατέθεσαν καταναλωτικές ενώσεις και ο Σύλλογος Δανειολήπτων Ελβετικού Φράγκου έρχεται να δώσει ελπίδες σε περίπου 70.000 δανειολήπτες για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός τους, την αποπληρωμή των δανείων τους με την αρχική ισοτιμή εκταμίευσης. Έχουμε μία απόφαση, την 334 του 2016, και αφορά τα δάνεια τα οποία έχει πάρει ο κόσμος με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Αυτή η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνει το ΙΝΚΑ και τις οργανώσεις που κάνανε προσφυγή, καθώς και τα μέλη τα οποία έκαναν πρόσθετη παρέμβαση στο δικαστήριο για το θέμα του ελβετικού φράγκου. Η απόφαση αυτή που έχει εκδοθεί είναι μια απόφαση ιστορική κατά την άποψή μου και αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στις 7 Ιουνίου του 2016 τώρα έγινε μνήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Οικονομική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η απόφαση έχει λάβει υπόψη τη σοβαρά την σχετικά πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επάνω στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι γνωστή υπόθεση του Κάσλερ στην Ουγγαρία, όπου λοιπόν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην ουσία ήρθε και ερμήνευσε την αρχή της διαφάνειας και την ερμηνεία που έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 34 του 2014, την ίδια ερμηνεία ακριβώς χρησιμοποίησε και η απόφαση αυτή η πρωτόδικη που έχει εκδοθεί. Οι δανειολήπτες ελβετικού καταπονούνται πολύ περισσότερο, διότι πέρα από τα στοιχεία της οικονομικής κρίσης έχει να αντιμετωπίσει και μια ισοτιμία η οποία αυτή τη στιγμή αποπληρώνοντας ένα δάνειο χωρίς να γνωρίζει ποιο είναι το κεφάλαιο αποπληρωμής και χωρίς να γνωρίζει αύριο ακριβώς ποιο θα είναι το νέο υπόλοιπο. Είμαι δανειολήπτης ελβετικού φράγκου, μία από τις 65.000. Δανείστηκα το 2007 ένα δάνειο 200.000 ευρώ με αρχική δόση 1.080 ευρώ μηνιαία. Μετά από 9 χρόνια αποπληρωμής και ενώ έχουν καταβληθεί γύρω στις 116 με 118.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή η δόση που αποπληρώνω είναι στα 1.470 και το άλικτο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή είναι στις 200.000 ευρώ. Με τη σημαντική απόφαση υπέρ τους, οι δανειολήπτες ετοιμάζονται για ένα νέο γύρο δικαστικής αντιπαράθεσης με εξώδικα και ατομικές αγωγές. Παράλληλα όμως, οι καταναλωτικές ενώσεις θεωρούν ότι η απόφαση δίνει την ευκαιρία για πολιτική διευθέτηση. Όπως είχε αποκαλύψει το CNN Greece, το Υπουργείο Οικονομίας έχει αναθέσει σε ομάδα νομικών να καταρτήσει διατάξεις που θα ελαφρύνουν τους δανειολήπτες στη βάση των πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία μετά από αυτήν τη δικαστική απόφαση να νομοθετήσει έτσι ώστε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς ως ΙΝΚΑ δεν θέλουμε να τρέχουμε στα δικαστήρια. Και ούτε οι πολίτες έχουν καμία όρεξη να τρέχουν στα δικαστήρια. Μακάρι να αντιληφθούν οι κυβερνήσεις ότι όταν κερδίζεται ένα δικαστήριο, καλό είναι να δίνεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή και η πολιτική λύση στο πρόβλημα. Το θέμα των καταβολών των δανειοληπτών του ελβετικού φράγκου είναι εξαιρετικά σοβαρό για τον εξής λόγο. Σήμερα στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα κόκκινα δάνεια από την άποψη των καταγγελμένων δανείων είναι ένα μικρό ποσοστό. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων αυτών εξυπηρετείται με ρυθμίσεις. Αν υπολογίσουμε ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανέρχονται σε 10 δις, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι αν οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιωθούν στα δικαστήρια, θα υπάρξει μία νέα γενιά κόκκινων δανείων 10 δις ή τέλος πάντων η πλειοψηφία από τα 10 δις, 9, 8, τα οποία θα έρθουν να επιβαρύνουν τα 107 δις κόκκινα δάνεια που σήμερα υπάρχουν και σαφώς θα επιβαρύνουν επίσης τον ελληνικό λαό. Για το CNN Greece,
Κώστας Πλιάκος.